Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τρεντιάκοφ, από τους ιδιαίτερα διακρίθεται σήμερα στην νίκη της Ανόρθωσης. Γιώργο, μια νίκη που ήρθε σήμερα κοντά σε έναν αντίπαλο, ο οποίος στην ουσία έχει τους ίδιους στόχους με την ομάδα σας, αλλά καταφέρετε, αλλά το καταφέρετε έτσι λίγο εύκολο, έχω την εντύπωση. Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια την ΑΕΛ για τον κόσμο της που έρχεται κάθε παιχνίδι και τους υποστηρίζει. Εντάξει, θα έλεγα ότι ήταν εύκολο. Όλοι οι παίχτες έκαναν κατάθεση ψυχής στο γήπεδο. Τούν τη φορά φαίνεται ότι ευκήκε μας εύκολο, αλλά εντάξει, η ΑΕΛ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Ανόρθωση που συνεχίζει έτσι, την εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, πλέον ανεβαίνει και βαθμολογικά. Ποιος ο στόχος της ομάδας έτσι, με την ολοκλήρωση, αν θέλεις, του πρώτου γύρου? Ο στόχος πάντα ήταν να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να καλυτερέψουμε από τους στόχους που είχαμε πέρσι, που είχαμε, εντάξει, το χρόνο στην Ανόρθωση. πέρσι ήταν τελικό κυπέλλου, κατάφεραν να τελειώσουν τετράδα, φέτος ελπίζουμε να πάμε πιο ψηλά. Και ο Γιώργος Τρεντιάκοφ σήμερα έχει μια πολύ καλή παρουσία. Δεν ξέρω αν αυτό έρχεται μέσα από την προπόνηση ή αν είναι και ομαδική δουλειά. Σίγουρα είναι, ξεκινά όλα την προπόνηση, αλλά δεν θα καταφέρνα τίποτε αν δεν είχα τους συμπαίκτες μου, που πραγματικά είναι πολλά καλή και χαρακτήρες και παίχτικα, και τον προπονητή που εμπιστεύεται τον παίχτη τον ίδιο.